Hi, this is Worrell from Nevermore. Hello, this is Midnight. You're watching Mad TV, TV War! King of the Kings, αυτό είναι το νέο single των Γερμανών Grave Digger από το καινούργιο τους album, το Symbol of Eternity, το οποίο και αναμένεται μέσα στον Αύγουστο. Πρόκειται για την 20η τόση δουλειά των Γερμανών και στο ύφος που τους χαρακτηρίζει δημιουργούν για ακόμα μια φορά ένα concept album και τη φορά αυτή αποφασίζουν να ασχοληθούν με την ιστορία του τάγματος των Ναϊτών. Είναι κάτι που το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Όχι το να κάνουν concept album, αυτό το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Το να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Το είχαν κάνει και στο Knights of the Cross, αλλά νομίζω πως η συγκεκριμένη ιστορία, το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, οπότε καλά κάνουν και το επισκέπτονται και πάλι. Γιατί όχι. Νομίζω όμως πως το νέο, το σπουδαίο νέο, όσον αφορά την νέα δουλειά των Grave Digger, είναι ότι στον δίσκο τους θα περιέχεται, θυμόστε μια φορά τότε εκεί στα 90's που είχαν κάνει μια διασκευή στο Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Για θυμηθείτε. Μπράβο, οι παλαιότεροι το θυμηθήκατε. Λοιπόν, στο νέο δίσκο θα υπάρχει ηχογραφημένη η συγκεκριμένη διασκευή με καλεσμένο μάλιστα τον ίδιο τον Βασίλη. Λοιπόν, οι Grave Digger μας έβαλαν στο απόψινό TV War, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα headquarters του Metal Hammer εξακολουθούμε και είμαστε, γιατί είχαμε κρούσμα COVID στην ομάδα, οπότε έπρεπε να αλληλοπροστατευτούμε και σήμερα στο TV War θα δούμε το ρεπορτάζ μας από το Grasshop Metal Meeting, το μεγάλο αυτό φεστιβάλ που γίνεται στο Βέλγιο, 4 μέρες, πάνω από 120 συγκροτήματα. Είχαμε την χαρά και την τύχη να το επισκεφτούμε πριν από μερικές εβδομάδες. Γύρισαμε κάποια πλάνα, είπαμε και κάποιες κουβέντες. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά θα σας το παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, ανοίξαμε με τους Grave Digger. Πάμε για όλο και τους Amon Amarth και επανέρχομαι. Το Run Wild που μόλις είδαμε είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Αυστραλών Airborne, οι οποίοι είναι και το συγκρότημα που θα εμφανιστεί πριν από τους Iron Maiden στην μεγάλη συναυλία του Σαββάτου. Επιτέλους, ο καιρός έφτασε. Το περιμένουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Μα ανακοινώθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους πως οι Iron Maiden θα εμφανιστούν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το καλοκαίρι του 2022, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πρώτη φορά σε έναν τόσο μεγάλο συναυλιακό χώρο η Iron Maiden. Επιτέλους, ο καιρός ήρθε, οι μέρες έφτασαν. Το Σάββατο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους Maiden και πριν από αυτούς τους Airborne και τους Lord of the Lost. Να υπενθυμίσουμε πως οι Maiden βρίσκονται στα πλαίσια της περιοδίας του Legacy of the Beast. Είναι η περιοδία αυτή κατά τη διάρκεια της οποίας παίζουν ορισμένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της μεγάλης της επικής τους πορείας. Η συγκεκριμένη περιοδία είχε πραγματοποιηθεί αρχικά τότε το 2018, εν πάση περιπτώσει που τους είχαμε δει και από τα μέρη μας. Συνεχίστηκε το 19, επρόκειτο να συνεχιστεί και το 20, αλλά έγιναν όλα αυτά που έγιναν με τον COVID. Οπότε η περιοδία αυτή, η οποία είχε αναβληθεί τότε, γίνεται ξανά φέτος. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα οι Maiden κυκλοφόρησαν και ένα καινούργιο άλμπουμ, το Shinjutsu. Οπότε, προς τιμήν τους, αποφάσισαν να εμπλουτίσουν το setlist της περιοδίας με 3 καινούργια τραγούδια, ενώ να το αλλάξουν και μερικώς. Περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία την συγκεκριμένη συναυλία. Τους είδαμε πριν από μερικές μέρες στο Grasshop. Α, θα τα πούμε σε λίγο αυτά στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, Maiden, πάμε να τους δούμε σε μια από τις εμβληματικές συναυλιακές τους στιγμές και τα λέμε. Heartbeat of the Devil, Lord of the Lost, μας έβαλαν στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Η Γερμανία θα είναι το συγκρότημα που θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden το Σάββατο στο ACA. Lord of the Lost, Airborne και στη συνέχεια η Maiden. Να πούμε πως το EP που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό με τίτλο Heartbeat of the Devil και σκευάζουν και ένα κομμάτι των Maiden, το Children of the Dam, στο ύφος τους. Έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον η διασκευή. Ακούστε την άμα θέλετε. Και πάμε τώρα στον Ozzy Osbourne, ο οποίος το Σεπτέμβριο κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ. Είναι το Patient Number 9. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν και διάφοροι καλεσμένοι όπως ο Tony Iommi, ο Jeff Beck και ο Eric Clapton. Το τραγούδι για το βίντεο, συγγνώμη, για το ομότιτλο τραγούδι είναι αυτό που θα δούμε σε λίγο στη σκηνοθεσία. Todd McFarlane, Γιάννη,
Τον αγαπάμε αυτόν τον κύριο, έτσι. Κάπου το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, και τα λοιπά, ο δημιουργός του Spawn είναι ο σκηνοθέτης του νέου βίντεο του Ozzy Osbourne. Το κομμάτι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό Ozzy στα ατμοσφαιρικά mid-tempo κομμάτια. Με καταπληκτικό solo από τον Jeff Beck. Και μια και μιλάμε για καταπληκτικά solo, αφού δούμε τον Ozzy, θα συνεχίσουμε με το ολοκένουργιο τραγούδι των Megadeth. Και όταν το δούμε και αυτό, πηγαίνουμε στο Βέλγιο για να δούμε το ρεπορτάζ μας από το Graspop Metal Meeting του 2022 και εμείς τα λέμε ευελπιστώ από το στούντιο την επόμενη Κυριακή. Πήγαμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Γεια σας από το Graspop Metal Meeting του 2022. Μετά από 1-2 χρόνια απουσίας λόγω της πανδημίας, το μεγαλύτερο φεστιβάλ του Βελγίου γιορτάζει τα 25 χρόνια ως Metal Festival με ένα εκρηκτικό, με ένα εκπληκτικό πραγματικά τετραήμερο. Συνήθως οι διοργανώσεις του Graspop είναι τριήμερα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελούνται το φεστιβάλ αποφάσισαν να προσθέσουν μια εξτρά μέρα στην φετινή εκδήλωση για να γιορτάσουν τα 25 τους χρόνια ως Metal Festival. Επιμένω σε αυτό το ως Metal Festival γιατί το Graspop εδώ στο Dessel του Βελγίου πραγματοποιείται πολύ περισσότερα από 25 χρόνια, αλλά παλιότερα έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε ως μια σχολική γιορτή, γίνεται πάντα το τρίτο Παρασκευοσάββατο του Ιουνίου και συμπίπτει με το τέλος των σχολείων και έτσι ξεκίνησε για να γιορτάσουν οι νεολαίοι της περιοχής το τέλος της σχολικής περίοδου και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα metal φεστιβάλ της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου. Φέτος λοιπόν στο Graspop Festival, να πούμε τους headliners μόνο. Τη μία μέρα είναι η Iron Maiden, ήταν χθες, Πέμπτη, σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα headliners είναι οι Scorpions, αύριο είναι η Judas Priest και την Κυριακή. Αρχικά είχαν ανακοινωθεί οι Aerosmith, αλλά τελικά λόγω της κατάστασης του Steven Tyler αναγκάστηκαν να ακυρώσουν, οπότε και την θέση τους πήραν οι Sabaton, οι οποίοι έχουν και πολύ φανατικό κοινό εδώ στο Βέλγιο, σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά εδώ στα βόρεια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι η κεντρική είσοδος του φεστιβάλ, όπως βλέπετε με τα metal detectors. Υπάρχει ένας σχετικός έλεγχος, αρκετά αυστηρός για να μπεις μέσα. Σε λίγο θα μπούμε μέσα, θα δείξουμε ακριβώς τι συμβαίνει στον χώρο του φεστιβάλ. Εδώ αριστερά βλέπετε και το camping στο οποίο μπορείτε να μείνετε, αν είστε αρκετά γενναίοι. Πιο δίπλα είναι το Festival Fair, η αγορά του φεστιβάλ. Θα πάμε αργότερα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί. Να σας πούμε γιατί επιλέγουμε το Graspop. Γίνονται πάρα πολλά και πάρα πολύ σπουδαία φεστιβάλ στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν οι περισσότεροι οπαδοί του heavy metal ή όσοι ασχολούνται με την φάση γενικότερα. Το Wacken τον Αύγουστο, το μεγαλύτερο φεστιβάλ, είναι πραγματικά χαοτικό. Είναι τεράστιο, με περισσότερους από 100.000 ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Είναι πραγματικά ένα φεστιβάλ το οποίο πρέπει να είσαι πολύ ξεκούραστος και πολύ ωρεξάτος για να ανταπεξέλθεις. Θεϊκό. Το Hellfest επίσης είναι και αυτό ένα καταπληκτικό φεστιβάλ που φέτος νομίζω ήταν καλύτερο από ποτέ. Φέτος ήταν δυνατότερο από όλα τα φεστιβάλ της Ευρώπης το Hellfest. Εμείς παρόλα αυτά επιλέγουμε το Graspop εδώ και αρκετά χρόνια γιατί είναι πολύ ξεκούραστο, είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη. Είναι πάρα πολύ βολικά τα πράγματα εδώ πέρα. Να έρθεις, να βρεις σπίτι, να μπεις μέσα. Θα δούμε σε λίγο πώς είναι μέσα τα πράγματα. Και γενικότερα ένα φεστιβάλ πάρα πολύ άνετο. Φιλοξενεί περίπου 55 με 60.000 ανθρώπους κάθε μέρα. Έτσι κάνει τα sold out του. Ναι, σε λίγο θα μπούμε μέσα, θα πάμε και στο Fair, θα σας δείξουμε διάφορα πράγματα. Για πάμε. Είμαστε στο Metal Market, το Metal Fair, έτσι το ονομάζουν. Όλα τα μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης έχουν έξω από τον χώρο στον οποίο εμφανίζονται τα συγκροτήματα ένα κατά κάποιο τρόπο παζάρι, μπορούμε να το πούμε, όπου πολλούνται διάφορα t-shirts, καπέλα. Έχω να φορέσω καπέλο από τότε που ήμουν στο πολεμικό ναυτικό του 2000. Δεν μ' αρέσουν τα καπέλα γενικώς, αλλά δεν την παλεύεις κιόλας διαφορετικά εδώ πέρα. Έχει 35 βαθμούς σήμερα εδώ στο Dessel στο Βέλγιο. Πάρα πολύ ζεστή. Ο κόσμος γενικώς δεν την παλεύει. Έρχονται συνέχεια μηνύματα από την πολιτική προστασία του Βελγίου.
την έχουν χρόνια αυτή την πολιτική προστασία, η οποία και μας ενημερώνει να πίνουμε νερό, να φοράμε αντιλιακό, να φοράμε καπέλα, και έχουν δίκιο. Ξέρετε, εδώ πέρα στην Βόρεια Ευρώπη, όταν κάνει τόσο πολύ ζέστη, τα πράγματα είναι απάλευτα. Και εμείς, εντάξει, καθότι είμαστε λίγο συνηθισμένοι σε τόσο ψηλές θερμοκρασίες, κάπως μπορούμε και θα καταφέρνουμε. Αλλά οι ντόπιοι εδώ πέρα πραγματικά, παιδιά, έχουν διαλυθεί, έχουν κοκκινήσει. Δείξτε να λίγο τον μπράδερ εδώ πέρα μία, δες το πώς έχει γίνει. Αυτό ακριβώς. Η μισή και παραπάνω είναι έτσι. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, εδώ είναι λοιπόν το Metal Fair, ενώ αν θέλει να έρθει λίγο ο brother που είναι στην κάμερα, εδώ πιο κάτω ξεκινάει το camping. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος επιλέγει να μείνει εδώ. Να πούμε και ένα-δυο κουβέντες για το πώς μπορείτε να έρθετε στο Graspop Metal Festival. Η αλήθεια είναι πως τα αεροπορικά εισιτήρια για το Βέλγιο δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά, και αν κανείς προνοήσει και καταφέρει να τα κλείσει σχετικά νωρίς, δηλαδή εμείς τα κλείνουμε γύρω στον Γενάρη-Φλεβάρη, παρά είναι οικονομικά τουλάχιστον το κομμάτι της πτήσης. Από εκεί και πέρα, για να έρθετε από τις Βρυξέλλες μέχρι το Ντέσελ, το οποίο είναι γύρω στα 200-250 χιλιόμετρα βόρεια, οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Μπορείτε να έρθετε και με τρένο ή και με τα λεωφορεία, τα υπάρχουν και τα βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα. Εμείς είμαστε μια παρέα 5 ατόμων φέτος, οπότε αποφασίσαμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο για να έρθουμε μέχρι εδώ. Διαμονή. Το κάμπινγκ σίγουρα είναι μια επιλογή που μπορεί να μείνει κάποιος και να περάσει και πολύ καλά. Κάνουν και ωραία πάρτι τα βράδια εδώ πέρα, από ό,τι ξέρω. Μπορείτε να μείνετε και στο Ντέσελ, που είναι η πόλη που γίνεται το φεστιβάλ, μερικά χιλιόμετρα πιο έξω. Έχει ξενοδοχεία, έχει πλατφόρμες ενοικιάσεων σπιτιών όπου μπορείτε να επιλέξετε κάποια από αυτές. Εμείς τη φορά αυτή βρήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι στην Ολλανδία. Τα σύνορα είναι πάρα πολύ κοντά εδώ. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα της ασφάλτου. Από γκρι ανοιχτό γίνεται γκρι σκούρο περνώντας στην Ολλανδία, και έχει και ποδηλατόδρομους εκεί πέρα, ενώ στο Βέλγιο δεν έχει. Θα σας το δείξουμε και αυτό σε λίγο. Γενικότερα είναι πάρα πολύ εύκολο να και διαμονή να βρεις εδώ πέρα στο Graspop και να έρθεις. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα πάντα. Λοιπόν, σιγά σιγά να μπούμε προς τα μέσα, προς το χώρο του φεστιβάλ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται για εκεί. Πάμε. Είπαμε να ανέβουμε και στη Ρόδα στα παιδιά που είμαστε. Αυτό που θέλω να σας δείξω από εδώ από ψηλά είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή στον χώρο του φεστιβάλ υπάρχουν γύρω στους 45-50 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν ανεβούμε ξανά επάνω θα γίνει πολύ πιο εμφανές. Ένα σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει τόσος πολύς κόσμος, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλο κενό διάστημα στον χώρο του φεστιβάλ. Υπάρχει πάρα πολύ ελεύθερος χώρος. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως ομιγένετο, αν συμβεί κάτι, υπάρχει περιθώριο εκτόνωσης όλου αυτού του κόσμου. Έχουν κάπου να πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχουμε δει διάφορες άλλες περιπτώσεις όπου η χώρα είναι γεμάτη κόσμο, και σε περίπτωση όπου συμβεί κάτι, πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο, ακατόρθωτο, ο κόσμος αυτός να μπορέσει να πάει κάπου. Εδώ πέρα νομίζω πως όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι της ασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων, είναι μια φανταστική, μια καταπληκτική πρόβλεψη. Γενικότερα, όσοι έχουν ξανάρθει στο φεστιβάλ, φέτος θα δουν κάποιες αλλαγές. Έχει φύγει λίγο πιο νότια όλος ο χώρος, γιατί οι άνθρωποι του φεστιβάλ αγόρασαν τον χώρο, δεν τον νοικιάζουν πλέον από τους φεουδάρχες, από τους γεωκτήμονες της περιοχής. Απλά πήραν όλα αυτά τα στρέμματα και έχει φύγει λίγο πιο νότια το φεστιβάλ. Λοιπόν, θα κατεβούμε από εδώ και σιγά σιγά να κάνουμε την περιήγησή μας στον χώρο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα την κάνουμε ολόκληρη τη βόλτα, θα πάμε σε όλες τις σκηνές και θα δείξουμε γενικώς διάφορα πράγματα. Ας απολαύσουμε τη θέα προς το παρόν. Παίρνοντας τον κυρίως χώρο, το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι η marquee stage, η μεγάλη κλειστή σκηνή του φεστιβάλ. Θα τη δούμε σε λίγο. Αυτή εδώ πέρα είδαμε τους Merciful Fate χθες το βράδυ. Πάμε να δούμε άλλα πράγματα προς το παρόν και θα φτάσουμε και στην marquee σκηνή, όπως και στα άλλα δύο stages. Ενδιαφέρον έχει εδώ, βλέπετε, το Cash Your Trust. Τι ακριβώς είναι αυτό? Είναι κόσμος που μαζεύει τα ποτήρια από τις μπύρες, τα πλαστικά μπουκάλια, τα δίνει στο σημείο αυτό και παίρνει tokens, παίρνει αυτές τις μάρκες με τις οποίες γίνονται οι συναλλαγές εδώ. Νομίζω για κάθε 20 ποτήρια παίρνεις ένα token
ένα token κάνει μία μπύρα. Οπότε κάνετε τα μαθηματικά και καταλάβετε αν αξίζει τον κόπο ή όχι. Υπάρχει πάντως πάρα πολύς κόσμος ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία αυτή. Του να μαζεύει δηλαδή ποτήρια και να πίνει τις μπυρίτσες του με αυτόν τον τρόπο. Ωραιότατα. Λοιπόν, πάμε από εδώ προς τα πίσω τώρα, πριν ακόμα κατευθυνθούμε προς τις μεγάλες σκηνές. Εδώ φτάνοντας στα δεξιά μου, τώρα θα το δούμε καλύτερα, είναι η λεγόμενη Metal Dome Stage. Είναι η μικρή κλειστή σκηνή του φεστιβάλ, μία από τις πέντε οι οποίες συνολικά λειτουργούν. Το πρωί εδώ είδαμε τον Steve Harris με την μπάντα του, καταπληκτικό. Χθες το βράδυ ο άνθρωπος ήταν headliner με τους Iron Maiden, ενώ σήμερα βγήκε στη μία το μεσημέρι με την προσωπική του μπάντα στην μικρή σκηνή του φεστιβάλ. Πολλά ανερχόμενα ονόματα εμφανίζονται εδώ. Πάμε να δούμε... Τώρα δεν είναι κανείς. Νωρίτερα έπαιξαν οι Vintage Caravan, ας πούμε εδώ, το γνωστό αυτό έτσι heavy rock blues σχήμα. Μόνο ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν σε σκηνές όπως η Metal Dome. Για ρίχτε μια ματιά. Εδώ θα βγουν και οι Silent Arthur σε λίγο. Πάμε πιο κάτω, εδώ αυτό το ξύλινο είναι το Classic Rock Cafe και είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο τίτλος του. Δηλαδή εδώ μέσα έχει μπάντες οι οποίες παίζουν διασκευές σε κλασικά rock κομμάτια, ξέρετε τώρα. Journey, Foreigner, Boston, Deep Purple, τέτοια ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα. Υπάρχει κόσμος που έρχεται εδώ. Πραγματικά υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει να μπει εδώ αντί να πάει να δει κάτι στη μεγάλη σκηνή. Προφανώς για κάποιο λόγο το κάνει, ένα λόγο που δεν το καταλαβαίνω, αλλά παρόλα αυτά το κάνει. Λοιπόν, προχωράμε πιο κάτω. Φαγητά. Pulled pork, έπος, πίτσα, πάστα. Και παλαιότερα η τρίτη ανοιχτή, η μικρότερη ανοιχτή σκηνή του φεστιβάλ, η Jupiler Stage, η οποία έχει και το όνομα του βασικού χορηγού μπίρας του φεστιβάλ, ήταν πραγματικά μικρή, δηλαδή φιλοξενούσε 500.000 άτομα ή κάτι τέτοιο. Έχει αλλάξει θέση πλέον η Jupiler Stage και είναι μια κανονική σκηνή φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την πούμε μικρή. Αυτή τη στιγμή επάνω είναι η Employee to Serve. Αργότερα θα παίξουν εδώ και η Ginger. Ενώ και αυτό εδώ το ξύλινο έχει πλάκα. Εδώ πέρα έρχονται διάφοροι τύποι, ντυμένοι με τα Lender Hosen τα γερμανικά και ακούνε, ξέρετε, μουσική ή τέτοια, folk. Τυρολέζικοι, πίνουν μπύρες, χορεύουν. Είναι καθώς ένα τρόπο διασκέδασης. Αυτό εδώ είναι. Metal Moose το λένε. Λοιπόν, αφού είδαμε τη Metal Dome εδώ αριστερά και την Jupiler Stage πίσω, πάμε σιγά σιγά προς τον κυρίω χώρο του φεστιβάλ. Εδώ γενικότερα το φαγητό στο φεστιβάλ το έχουν πολιτές οι οποίοι είναι λίγο φασόν πατρών το φαγητό που πουλάνε, ξέρετε τα αναμενόμενα. Εδώ πέρα είναι μικρή παραγωγή που έχουν στήσει τις δικές τους καντίνες, διαφορετικό φαγητό, λίγο καλύτερο θα έλεγα εγώ. Εντάξει, όχι πως είναι και το καλύτερο φαγητό του κόσμου, αλλά για τις φεστιβαλικές ώρες είναι ιδιαίτερα νόστιμο θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, τώρα τι έγινε εδώ πέρα, πολύ κόσμο βλέπουμε, προφανώς κάτι τελείωσε από τις μεγάλες σκηνές. Η Bullet for My Valentine παίζανε τόση ώρα, όση ώρα κάνουμε αυτό το μικρό ρεπορτάζ. Είδαμε ένα-δύο τραγούδια από την αρχή και μετά βγήκαμε προς τα έξω για να πούμε δύο κουβέντες. Λοιπόν, προχωράμε. Όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες οι συναλλαγές γίνονται με τα λεγόμενα tokens με τις μάρκες, τα οποία τα προμηθεύεται ο κόσμος από εδώ, είτε με μετρητά, είτε με πιστωτικές κάρτες. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μετρητά μέσα στον χώρο του φεστιβάλ, παρά μόνο για να αγοράσει τα συγκεκριμένα tokens ή για να ψωνίζει κάτι στο merchandise, στο οποίο και θα ρίξουμε μία ματιά τώρα, σε λίγο. Πάμε πρώτα στη Μαρκή να δούμε τι έχει. Εδώ πέρα λοιπόν στην Μαρκή αυτές τις μέρες θα εμφανιστούν πολλοί και διάφοροι, από τον Devin Townsend, τους Paradise Lost, τους Opeth. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Θα κάνουμε σε λίγο μια γενικότερη ανασκόπηση του τι είδαμε αυτές τις μέρες. Τι γίνεται τώρα εδώ στην Μαρκή. Δεν είναι άλλη
άλλοι από τους ήρωες του post-black metal, τους Alfest, πολλοί κόσμο έχουν μαζέψει. Ξέρετε, εδώ πέρα στη Μαρική συμβαίνει το εξής. Βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο έξω, αλλά πάρα πολλοί από αυτούς έχουν έρθει για να προστατευτούν από τον ήλιο. Οπότε μπαίνοντας μέσα, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Δημιουργείται λαθασμένα η εντύπωση πως ο χώρος είναι γεμάτος αυτή τη στιγμή. Δεν ισχύει, έχει μέσα χώρο. Λοιπόν, πάμε απέναντι στο merch. Όπως είπαμε νωρίτερα, headliners την Πέμπτη, την πρώτη μέρα του φετινού φεστιβάλ, ήταν οι Iron Maiden, οι οποίοι σε κάθε φεστιβάλ που πηγαίνουν αφήνουν το merchandise τους για όλες τις ημέρες τις οποίες πραγματοποιείται το φεστιβάλ, όχι μόνο για την ημέρα στην οποία εμφανίζονται. Κάτι ξέρουν αυτοί που το κάνουν αυτό και πραγματικά οι ουρές είναι συνήθως πάρα πολύ μεγάλες. Πρέπει να περιμένεις δηλαδή τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, τέταρτο για να εξυπηρετηθεί στον χώρο του φεστιβάλ. Ήθελα να πάρω ένα τεσσέρ των Merciful Fate εχθές, αλλά έγινε sold out εν ρηπεί οφθαλμού. Κρίμα, άδικο δηλαδή, πολύ άδικο. Ας ρίξουμε μία ματιά στο merch. Χοντρικά οι τιμές είναι 30, 35, 40 ευρώ τα t-shirt, τα made in παραδοσιακά είναι τα πιο ακριβά, ενώ το merch festival είναι εκεί στα 20-25 ευρώ και μπαίνουμε σιγά σιγά στον κυρίως χώρο του festival. Εδώ αριστερά ο ένας χαρακτηριστικός σταυρός του Grasspop, δεξιά ο άλλος μεγάλος σταυρός, αυτά είναι τα σήματα και κάτω λοιπόν βλέπετε τις δύο μεγάλες σκηνές, οι οποίες πλέον ονομάζονται North και South Stage. Αυτή η οποία είναι στα αριστερά είναι η North Stage, η βόρεια σκηνή δηλαδή, ενώ αυτή που είναι στα δεξιά είναι η νότια. Εκεί χθες έπαιξαν και οι Iron Maiden, διάφορα περίπτερα χορηγών εδώ όπως βλέπετε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μπύρα που είναι βασικός χορηγός του φεστιβάλ, αλλά υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κιόσκι που λέγεται Belgian Beer. Όπως πολύ καλά ξέρετε, οι Βέλγοι κάτι ξέρουν από μπύρες, οπότε έχουν έναν χώρο εκεί πέρα που μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει ωραίες, διαφορετικές και πραγματικά νόστιμες βέλγικες μπύρες, είτε πιο σκούρες, είτε ερυθρές, είτε κλασικές lager, pils, πραγματικά ωραία πράγματα. Και πλησιάζοντας προς τη σκηνή τώρα, στην North Stage λοιπόν, τώρα εμφανίζονται οι Γερμανοί, οι Heaven Shall Burn, οι οποίοι είναι και πάρα πολύ δημοφιλείς εδώ. Γενικότερα τα σχήματα που βγαίνουν σε μία από τις δύο μεγάλες σκηνές είναι πάρα πολύ δημοφιλείς σχήματα στο συγκεκριμένο τόπο και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για ένα συγκρότημα να μπορέσει να μεταπηδήσει από τις κλειστές σκηνές στις μεγάλες. Δηλαδή μπορεί να είναι headliner σε μία από τις κλειστές σκηνές και να μην δικαιούται εντός εισαγωγικών ακόμα να εμφανιστεί στις μεγάλες. Kevin Salburn, μπαντάρα όπως και να γίνει. Εδώ κάτω βλέπουμε τα VIP μέρος, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει κάτι της παραπάνω και βλέπουν το φεστιβάλ υπό συνθήκες πολύ κόσμιες, πολύ όμορφες, καθιστήρια, εξυπηρέτηση με δικά τους μπαρ, τουαλέτες κτλ. Αν και η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή της υγιεινής, είναι πάρα πολύ προσεγμένο εδώ πέρα. Υπάρχουν φόροι πάρα πολύ και πάρα πολύ εύχρηστοι. Πάμε προς τα κάτω σιγά σιγά, κεντρικές οθόνες όπως βλέπετε παντού, για να παρακολουθεί ο κόσμος το τι ακριβώς γίνεται, ενώ νομίζω πως πολύ σημαντικό είναι να δούμε τον χώρο που έχει φτιαχτεί για τους ΑΜΕΑ, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα και έχει προβλεφθεί από εδώ από το φεστιβάλ να στηθεί μια μεγάλη εξέδρα μπροστά από την North Stage, πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμη, ώστε οι άνθρωποι αυτοί ευχαριστηθούν όπως τους αξίζει το φεστιβάλ. Νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά και σε αυτό. Από λίγο ήταν εδώ η Within Temptation,
Γενικότερα οι περισσότερες από τις πάντες περνάνε από το signing booth. Είναι και αυτή μια συνθήκη η οποία ήρθε στενά συμβαίνει στα μεγάλα φεστιβάλ, να γίνεται δηλαδή αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτή ήταν μια σύντομη βόλτα στον χώρο του φεστιβάλ. Αύριο, σήμερα headliners είναι οι Scorpions, σε λίγο θα δούμε Whitesnake, θα δούμε τους Megadeth, πρέπει να δούμε τους Zillen Ardor. Νομίζω όμως ότι φτάνει για σήμερα. Αύριο, μεθαύριο μάλλον την Κυριακή, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια έτσι γενικότερη ανασκόπηση του τι ακριβώς είδαμε όλες αυτές τις ημέρες. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω ποιοι είναι στη σειρά για το signing session, αλλά όπως βλέπετε πολλοί κόσμος περιμένει, οπότε μάλλον θα είναι κάποιος αρκετά δημοφιλής μουσικός τη στιγμή αυτή στο booth. Είναι Κυριακή, 19 του Ιούνιου, είναι η τέταρτη μέρα του φετινού Grass Pop Festival, του Grass Pop Metal Meeting. Μετά από τρεις μέρες βελγικού καύσωνα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 30, 32, 35 βαθμούς, είναι πολύ πιο αισθητή ζέστη εδώ πέρα με αυτές τις θερμοκρασίες. Σήμερα οι θεοί του Metal λίγο μας λυπήθηκαν, η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, είναι 19-20 βαθμούς, νωρίτερα έβρεξε και λίγο, αλλά από ό,τι μας λένε τα δελτία καιρού δεν πρόκειται να βρέξει άλλο στη συνέχεια, ευχόμαστε να μην βρέξει. Ξέρετε, έχουν μια πολύ φοβερή εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα εδώ πέρα οι άνθρωποι του Graspo που παρακολουθείς τα πάντα, προγνώσεις καιρού, σου λένε ποιοι έρχονται στη σκηνή, τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικότερα είναι πάρα πολύ οργανωμένα τα πράγματα και είναι μια πάρα πολύ εύχριστη εφαρμογή αυτό. Απλά το αναφέρουμε. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση το τι είδαμε αυτές τις 4 ημέρες εδώ στο GMM 2022. Την Πέμπτη μπήκαμε στο χώρο υπό τους ήχους των Battle Beast και της Noura. Πάρα πολύ ωραίοι, έπαιζαν στην μεγάλη σκηνή. Στη συνέχεια πήραμε μια μικρή γεύση από τους Flotsam & Jetsam. Είδαμε τον Mark Tremonti με την μπάντα του, πολύ καλός και αυτός. Είδαμε τους Dropkick Murphys. Εννοείται πως είδαμε τους Iron Maiden, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, πολύ ειλικρινής, πολύ ζωντανή, πολύ αληθινή η Maiden στη σκηνή και τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ δουλεύουνε καλά, για τα classics δεν το συζητάμε καν, ενώ μετά τους Maiden έπαιζαν οι Merciful Fate, οι οποίοι είχαν ανακοινώσει και αυτή την περιοδία πριν από 2 χρόνια, το 2020, αλλά με όλα αυτά της πανδημίας πήγε η περιοδία τους το 2022 και το set το οποίο έπαιζαν στην περιοδία αυτή ήταν old school, έχει να κάνει μόνο με τα 2,5 πρώτα άλμπουμ, τα 2 άλμπουμ δηλαδή και το EP, όπως επίσης και ένα καινούριο τραγούδι, το Jackal of Salzburg, το οποίο είναι ωραίο, πάρα πολύ καλή, Merciful Fate με Joey Vera στο μπάσο. Γενικότερα είδαμε και άλλα πράγματα, μένουμε σε αυτά τα οποία μας έκαναν εντύπωση. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, 17 του μήνα, έγινε πραγματικά χαμός, ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μέρες του φεστιβάλ, αν όχι πιο ενδιαφέρουσα. Μπήκαμε στο χώρο υπό τους ήχους των Glory Hammer και του διαστημικού αυτού power metal που παίζουν. Η συνέχεια σίγουρα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τα συγκροτήματα τα οποία μας άρεσαν πραγματικά και μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν χωρίς καμία αφιβολία η Twin Temple, αυτό το φοβερό satanic evil rock and roll σχήμα από την Αγγλία, οι οποίοι έχουν αυτόν τον 50-60s ήχο και πολύ ενδιαφέροντα θέματα με τα οποία ασχολούνται. Στη συνέχεια και η Zillen Ardor ήταν καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία. Η Ginger, νομίζω πως ήταν από τα πιο εντυπωσιακά ονόματα του φεστιβάλ, οι οποίοι εξήγησαν, είπα στον κόσμο, πως είναι σε μία αποστολή για να ενημερώσουν το κοινό τους το τι ακριβώς συμβαίνει στην χώρα τους, στην Ουκρανία, και υπήρχε έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους. Τι άλλο είδαμε την Παρασκευή? Black Label Society, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Megadeth σε μεγάλη φόρμα, σε πολύ καλή φάση και τα φωνητικά του μας θέλει και πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό setlist. Οι Within Temptation έπαιζαν στη συνέχεια, οι Scorpions, πολύ δυνατή ημέρα και αυτή της Παρασκευής. Ξέρετε, γενικότερα η λογική του φεστιβάλ είναι να δεις αρκετά συγκροτήματα. Αν επιλέξεις να δεις ολόκληρο το show από όλες τις μπάντες οι οποίες θέλεις να παρακολουθήσεις, σίγουρα θα χάσεις πολλά και σπουδαία πράγματα τα οποία παίζουν ταυτόχρονα. Εννοείται πως τα συγκροτήματα τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ, καθίσαμε και είδαμε ολόκληρο το show, όπως η Maiden ή η Merciful Fate, αλλά από εκεί και πέρα επιλέξαμε να δούμε αρκετά τραγούδια σχεδόν από κάθε συγκρότημα και να μην δούμε ολόκληρο το σετ, προκειμένου να έχουμε όσο μεγαλύτερη και δυνατότερη και πλουσιότερη εμπειρία του φεστιβάλ γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, χθες το Σάββατο, καταπληκτική Europe,
πάρα πολύ ωραίοι, σε μεγάλη φόρμα. Καταπληκτικοί foreigner, επίσης πάρα πολύ ωραίοι. Είναι απίστευτο το ότι μπορεί να μην ακούς foreigner στο σπίτι σου, αλλά ξέρεις όλα τους τα τραγούδια. Διαχρονικά, αναλύωτα, hits και η Steel Panther. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ διασκεδαστική. Αυτό το οποίο κάνουν, το εξυπηρετούν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έχουν και αρκετή πρόζα πάνω στην σκηνή. Είδαμε ακόμα τους Paradise Lost. Δεν μπορούμε να τους χάσουμε. Θα πάμε να πάρουμε μια δόση. Είδαμε τους Decapitated, τον Ισάν πρώην Emperor, όπως πολύ καλά ξέρετε, σαν ένα πάρα πολύ ωραίο show. Ενώ νομίζω ότι από τις μικρές σκηνές, τα δύο ονόματα τα οποία και ξεχώρισαν, δεν ήταν άλλα από τους Down και από τον Devin Townsend, ο καθένας για ξεχωριστούς λόγους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η Down και τι ακριβώς είναι ο Devin ο Townsend. Headliners θες, στη μια σκηνή ήταν η Five Finger Death Punch. Καλή σε αυτό που κάνουν. Και στη συνέχεια ακολούθησαν οι Judas Priest στο κομμάτι της περιοδίας που θα έρθει και από την Ελλάδα, όπου παίζουν τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα τους, γιορτάζουν τα 50 χρόνια παρουσία τους στο heavy metal χώρο. Καλή ήταν η Priest, ο Rich Faulkner ως αναμενόταν, πήρε όλο το show επάνω του. Ο ένδοξος σε καλή μέρα, της κάρφωσε τους νόδες εκεί που έπρεπε, είχε και την ισχυτική βοήθεια. Όλα καλά, νωρίτερα είχαμε δει και τους Whitesnake. Θα τους δείτε στην Αθήνα και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Τέλος, headliners χθες ήταν η Korn. Είδαμε 2-3 τραγουδάκια και από αυτούς και στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι μας γιατί ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Και σήμερα τώρα, Κυριακή, μπήκαμε στην συναυλία, στο φεστιβάλ, την ώρα που έπαιζαν οι ντόπιοι ήρωες, οι Evil Invaders, στην μεγάλη σκηνή με το πολύ δυνατό speed metal τους, λίγο το spirit box τους Καναδούς. Πήραμε μια μικρή γεύση, θεωρούνται άλλωστε ένα από τα πλέον υποσχόμενα ονόματα. Τώρα θα μπούμε μέσα να δούμε τους Distraction και τους Hailstorm. Έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε στην συνέχεια και τους Mean That Man του Nergal, όπως και άλλους πολλούς. Και την βραδιά σήμερα του φεστιβάλ κλείνουν οι Σάμπατον. Αρχικά είχαν ανακοινωθεί οι Aerosmith, αλλά ακύρωσαν την περιοδία. Οπότε οι Σάμπατον μπήκαν μέσα και σίγουρα θα κάνουν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό show. Λοιπόν, να είμαστε καλά και του χρόνου πάμε να δούμε ένα βίντεο μαζί μας. Παρένθεση, είναι και ο Κώστας Ολύρος από το Metal Hammer. Κώστα, έλα λίγο εδώ. Λοιπόν. Καλησπέρα. Φεστιβαλάρα. Φεστιβαλάρα. Γκραφομπαρά. Κάθε φορά, σαν την πρώτη φορά, περνάμε τέλεια και του χρόνου να είμαστε καλά. Πάλι λοιπόν, εδώ. Πρώτη μέρα, λέγε, καλύτερη. Εντάξει, ξεκάθαρα, meeting. Δεύτερη. Μάλλον Megadeth. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ωραίοι Megadeth. Ο Mustaine τραγούδησε εξαιρετικά για τα χρόνια, το ξέρω εγώ, για αυτά που κουβαλάει πίσω του. Τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα. Λέω Σάξον. Σαξονάρα. Σαξονάρα. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, thank you, Κώστα. Foreigner, ρωτάει ο καμεραμάν Θάνος. Foreigner, φοβερή. Περάσαμε πολύ όμορφα, απίστευτη φωνή, κρατιούνται. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε σε Σαμπατονάρα. Βίντεο, φιλιά από Βελγίου.